κύριο Βαν Ρομπόι. Τον ενημέρωσα για τις μεγάλες και επίμονες προσπάθειες που κάνουμε, που είναι επίμονες και επίπονες, για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας και για να φανούμε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας. Έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει, εφόσον όλα πάνε καλά, έγκαιρη αποδέσμευση της επόμενης δόσης που θα κατευθυνθεί κυρίως στο εσωτερικό της χώρας μας για να αποδεσμευθεί η ρευστότητα που επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι την έχουμε ανάγκη προκειμένου να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε την οικονομία μας. Αυτό μάλιστα γίνεται πλέον πιο ρεαλιστικό μετά και τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της, ο κύριος Ντράγκη. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι λοιπόν κρίσιμη σημασίας για να πετύχει η προσπάθεια της Ελλάδας. Γιατί, όπως είπα και στον κύριο Πρόεδρο, οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους και οι θυσίες τους πρέπει να πιάσουν τόπο. Και αυτό σημαίνει ανάκαμψη της οικονομίας το ταχύτερο δυνατόν. Του παρουσίασα ακόμα το διευρυμένο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και τις πολιτικές που πήραμε για να επιταχύνουμε τις αποκρατικοποιήσεις. Ενώ του έθεσα και το ζήτημα των δηλώσεων στο εξωτερικό που έχουν δημιουργήσει πολλές αβεβαιότητες για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτό βέβαια έχει αρχίσει και αλλάζει αισθητά τις τελευταίες μέρες, καθώς αναγνωρίζονται οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν παρέλειψα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο για τις δικές του δηλώσεις που ήταν πάντοτε πολύ προσεκτικές. Του μίλησα ακόμα για την πολύ μεγάλη συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας που έχει σημειωθεί από τις αρχές της κρίσης και για τις εκρηκτικές πια διαστάσεις που έχει προσλάβει το πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα για τους νέους Έλληνες. Πολιτική μας είναι η ύφεση να ανακοπεί και ανεργία να μειωθεί, πράγμα για το οποίο και ζήτησα τη στήριξή του. Είναι γνωστή άλλωστε η σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο κύριος Ρομπόι στο θέμα αυτό, την αντιμετώπιση του οποίου ο ίδιος έχει αναδείξει σε ύψιστη προτεραιότητα στην Ευρώπη. Του έθεσα τέλος το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και της ανάγκης η Ευρώπη συλλογικά να πιέσει τις χώρες προέλευσής τους να τους δέχονται πλέον πίσω όταν συλλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που είναι η Ελλάδα και η κυρία δυστυχώς πύλη εισόδου της λαθρομετανάστευσης. Και υπογράμμισα ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ο κύριος Ρομπόι είναι αποδεδειγμένος φίλος της χώρας μας. Τον υποδεχθήκαμε με χαρά, τον ευχαριστούμε για την αφοσίωση και την προσφορά του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπολογίζουμε στην υποστήριξή του στην Ελλάδα στο κρίσιμο, στο πολύ κρίσιμο επόμενο διάστημα.